high-tech. Σε αυτή την νεοφυή εταιρεία στο Παρίσι, οι ερευνητές δουλεύουν εδώ και 2 χρόνια πάνω στην ιδέα της μεταφοράς δεδομένων με τη βοήθεια του φωτός. Αντί δηλαδή να έχουμε μια σύρματη Wi-Fi μεταφορά δεδομένων, θα έχουμε μεταφορά με τη βοήθεια φωτός, Li-Fi. Εδώ έχετε αυτό που αποκαλούμε δέκτη Li-Fi, που μπορεί να διαβάσει δεδομένα, να τα αναγνωρίσει και στη συνέχεια να τα μεταμορφώσει σε μουσική. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αν μετακινήσω τη λάμπα, πώς γίνεται. Ορίστε. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως παραδείγματος χάρη η αποστολή αρχείου βίντεο. Εδώ οι εικόνες της κάμερας παρακολούθησης μεταφέρονται σε αυτή την τηλεόραση μέσω μιας δέσμης φωτός. Πώς λειτουργεί όμως? Ανοίγουμε και σβήνουμε το φως μέσω LED σε πολύ υψηλή συχνότητα. Όταν το σβήνουμε είναι στο 0, όταν το ανοίγουμε είναι στο 1. Με αυτόν τον τρόπο στέλνεται πολλά 0 και 1 σε υψηλή συχνότητα. Μπορούμε να φτάσουμε σε ροή έως και 3 Gigabits το δευτερόλεπτο, που είναι θεωρητικά ρεκόρ. Πρόκειται για μια ροή 150 φορές μεγαλύτερη από αυτή που πετυχαίνει η ασύρματη σύνδεση. Το επόμενο στάδιο είναι το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, ένα κλασικό μόντεμ που συνδέεται με μια λάμπα LED θα αρκούσε για να στείλει δεδομένα στον υπολογιστή μέσω ενός φωτοευαίσθητου αισθητήρα. Αυτή η καινούργια τεχνολογία δεν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αντίθετα με το Wi-Fi, θα μπορούσαμε να μπούμε στο διαδίκτυο, στα αεροπλάνα ή στα νοσοκομεία. Χωρίς ρίσκο. Εάν τα πλεονεκτήματα του Li-Fi είναι προφανή, υπάρχει και ένα αρνητικό. Οι συσκευές που συνδέονται, για παράδειγμα το smartphone σας, που θα συνδεόταν με μία λάμπα, θα έπρεπε να είναι τοποθετημένο σε μία συγκεκριμένη θέση, για να δεχτεί τη φωτεινή δέσμη από τη λάμπα. Είναι πιθανώς απαγορευτικό όταν χρησιμοποιούμε κινητές συσκευές. Σήμερα πολλές εταιρείες από τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες δουλεύουν πάνω σε αυτή την εφαρμογή για το διαδίκτυο. Στο Παρίσι, υπόσχεται ότι το προϊόν θα μπορέσει να βγει στο εμπόριο από το 2014 με λιγότερα από 80 ευρώ.